Η Ουκρανία ως τουριστικός προορισμός και μάλιστα εξαιρετικά δημοφιλής για επισκέπτες από αραβικές χώρες. Ο λόγος ότι στη χώρα δεν ισχύουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, καθώς και ότι ειδικά για τους κατοίκους Σαουδικής Αραβίας δεν χρειάζεται βίζα. Αυτός ο Σαουδάραβας τουρίστας εκτιμά τον ουκρανικό πολιτισμό. Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει πια πολιτισμός, λέει. Έχει τελειώσει. Εδώ στην Ουκρανία είναι κάτι το απτό. Φαίνεται στους ανθρώπους, στα σπίτια τους, παντού. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να είναι ευχάριστη η διαμονή των πελατών τους. Παραγγείλαμε και περιμένουμε το Κοράνι στα αραβικά για να το προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Αγοράσαμε και τοποθετήσαμε στα δωμάτια κάτι που είναι πολύ ασυνήθιστο για μας. Μια πινακίδα που δείχνει την κατεύθυνση προς τη Μέκα. Όλα αυτά φέρνουν αποτέλεσμα. Προσαρμόσαμε αρκετά πιάτα και μεταφράσαμε το μενού στα αραβικά. Τα έσοδα για φέτος από τους Σαουδάραβες τουρίστες στην Ουκρανία υπολογίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού της χώρας στα 40 εκατομμύρια δολάρια.